Γεια σας φίλοι μου και καλή όρεξη. Άλλο ένα μήμα σας μόλις ξεκίνησε. Μπαμπαμ, μπαμπαμ. Και σκεφτόμουν, τι θα γινόταν εάν ένωνα τα τάκος με τα hot dogs. Μα φυσικά, taco dogs. Ζουμερά, με τα λουκανικάκια του, με τον κιμά του και με μία σάλτσα καταπληκτική. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από το μαγείρεμα του κιμά. Και φυσικά θα χρησιμοποιήσω βούτυρο νουνού που κάνει τόσο και για τα φαγητά όσο και για τα γλυκά, έτσι. Τρομερό βουτυράκι που θα μου κάνει ακόμα πιο νόστιμο τον κιμά μου. Μέσα το βούτυρο νουνού και ρίχνω μέσα τον κιμά μου. Μέτρια προς δυνατά η φωτιά και θα πάρω ένα σύρμα χυρός για να ανακατέψω τον κιμά μου. Εδώ. Πολύ ωραία. Θα προσθέσω μέσα αλάτι και πιπέρι. Πιπέρι. Πολύ ωραία. Και για να αρωματίσω το κιμά θα βάλω πάπρικα. Αρέσει πάπρικα. Πολύ ωραία. Αυτά και μόνον αυτά είναι τα υλικά για το κιμά μας. Πραγματικά πείτε μου, περιμένατε τέτοιο συνδυασμό τάκος με hot dog. Hot dog με τάκος. Ρε παιδιά, εδώ κάνουμε αλχημίες. Δεν είμαστε οδικιώτοι εδώ πέρα στο δημάσιο. Όσο μαγειρεύεται ο κιμάς, θα φτιάξουμε τη λεγόμενη σάλτσα βέρντε. Τι είναι η σάλτσα βέρντε, θα σας πει αυτός ο Γιώργος. Ευχαριστώ Γιώργο για την πάσα που μου έκανες. Η σάλτσα βέρντε προέρχεται από δύο χώρες. Η πρώτη είναι το Μεξικό, στην οποία βάζουν πολύ χαλαπένιο μέσα για να γίνει καυτερή. Η δεύτερη χώρα είναι η Ιταλία. Βάζουν μόνο μυρωδικά μέσα για να είναι απαλή και μεσογειακή όπως αρμόζει σε μια τέτοια χώρα. Αγαπητέ Γεώργιε, ο λόγος πάλι σε σένα. Ευχαριστώ Γιώργο. Πάμε τώρα να κάνουμε τη σάλτσα μας. Θα βάλω μέσα μαϊντανό μόνο τα φύλλα χωρίς τα κλονάρια γιατί τα κλονάρια πικρίζουν. Έτσι. Βιώσμο. Πάλι μόνο τα φύλλα του. Και τελευταίο μυρωδικό, ο βασιλικός. Κάπαρι ξαλμυρισμένη. Αγγουράκι τουρσί. Ολόκληρο. Μέσα και αυτό. Να μην βάλουμε και λίγο σκόρδο. Μία-δύο σκελίδες είναι μια χαρά. Ο κιμάς είναι έτοιμος. Έχει καβουρτιστεί τελείως, έχει μοσχοβολήσει και φυσικά με την προσθήκη του βουτύρου νουνού έγινε πολυτελεία. Συνεχίζουμε. Ξύδι από κόκκινο κρασί. Και πάμε να βάλουμε και μουστάρδα. Λίγο αλάτι, όχι πάρα πολύ. Είναι αρκετό. Πιπέρι. Προτελευταίο υλικό είναι οι ατζούγες. Βλέπετε εδώ έχω μερικά φιλέτα μέσα στο δοσομετρικό. Αφού λοιπόν τα μυρωδικά μου έτσι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά έχουν γίνει μία πάστα, θα ρίξω μέσα ελαιόλαδο. Μέσα και το ελαιόλαδο και συνεχίζουμε το χτύπημα. Συνδυάζοντας συνταγές και κουλτούρες στα πιάτα μας, πραγματικά θα ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους και θα ανακαλύψουμε καινούργιες γεύσεις. Αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός της μαγειρικής. Και αυτή, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, ήταν η σάλτσα βέρντε. Που πού θα μπει η σάλτσα βέρντε? Στα κόρντογκς! Ντομπ! Κοιτάξτε εδώ πώς είναι η σύσταση της σάλτσας. Στην ουσία είναι μια πάστα, αλλά δεν είναι πολύ συμπαγής πάστα. Είναι λίγο αρέιτ. Πολύ ωραία. Θα αδειάσω τον κιμά μου μέσα σε ένα μπολ. Παίρνω κουτάλι. Αδειάσαμε και τον κιμά. Άρα, η σάλτσα μας έτοιμη. Ο κιμάς μας έτοιμος. Ανάβω το μάτι μου, βάζω ένα μεγάλο τηγάνι επάνω και το αφήνω να κάψει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Στη συνταγή χρησιμοποίησα λουκάνικα που είναι λίγο λεπτά. Είναι τύπου τζουμαγιάς, είναι από τις Σέρες ελληνικότατα. Εσείς βέβαια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι λουκάνικο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε φραγκφούρτης, μπορείτε να βάλετε χωριάτικο, ίσως με κάποιο μυρωδικό μέσα, με πορτοκάλι, με πράσο. Υπάρχουν διάφορα λουκάνικα που μπορείτε να απολαύσετε με αυτή τη συνταγή. Λίγο λάδι μέσα στο τηγάνι.
και ρίχνουμε μέσα τα λουκάνικά μας. Πάνε και τα λουκάνικα, ψήνονται. Φάρω μια τσιμπίδα για να τα γυρνάω. Και τώρα θα ασχοληθώ με τα ψωμάκια μου. Έχω πάρει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ψωμιά για hot dog που είναι μπριός. Εσείς θα πάρετε ό,τι μα ό,τι ψωμί για hot dog θέλετε. Οπότε, με ένα μαχαίρι, ξεκινάμε. Να μην το ψήσω και λίγο το ψωμί. Και πώς θα δώσω, ρε παιδιά, περισσότερο γεύση στο ψωμί μου, με λίγο βούτυρο νουνού. Παίρνουμε εδώ. Ανοίγω τη συσκευασία. Τα λουκάνικά μου είναι πανέτοιμα, τόσο γρήγορα. Κουτάλι. Λύφουμε εδώ το εσωτερικό. Κάναμε και το τρίτο ψωμάκι. Θα βγάλω τα λουκάνικά μου έξω. Θα βάλω στο πιατάκι τους. Εδώ. Η αλήθεια είναι, όταν παίζει ψητό, λουκάνικα, πάνω στη θράκα, στα τηγάνια, πανσέτες κτλ, νιώθεις έτσι ότι είσαι σε μια καντίνα απ' έξω από γήπεδο και περιμένεις οπαδούς να έρθουν να κάνουν ντου. Μόνο που εσείς δεν θα έχετε οπαδούς, όταν θα φτιάξετε αυτή τη συνταγή, θα έχετε τα παιδιά σας. Μέσα. Εδώ. Θέλει ένα λεπτάκι από την κάθε πλευρά, όχι πάρα πολύ, μην μας καεί το ψωμί. Εδώ. Το ελέγχουμε. Βλέπετε, αυτή η συνταγή είναι, εντάξει, λιγούρα, κανονική όμως λιγούρα. Πιστεύω ότι θα με διώξει το YouTube από δημιουργό, γιατί προκαλώ heart attack. Τέλος, και το τελευταίο ψωμάκι μου. Ξεκινάμε. Παίρνουμε ψωμί. Σάλτσα βέρντε. Από την καλή. Λουκάνικο. Από πάνω, κιμά, ό,τι θα έμπαινε στα τάκος. Συνεχίζουμε. Λάχανο ή κινέζικο μαρούλι, ό,τι έχει ο καθένας. Φυσικά, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή, τζένταρ τριμμένο. Μπόλικο. Βάζουμε και από πάνω λίγα νάτσος. Και κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ είναι το πρώτο μας taco dog! Κοιτάξτε εδώ. Όλα είναι στη σωστή ποσότητα που πρέπει να είναι. Πραγματικά είναι φοβερά τα taco dogs. Πρέπει να τα δοκιμάσετε κι εσείς. Αλλά για να δείτε πρώτη το επεισόδιο, πρέπει να πατήσετε το subscribe, πάτησε και το καμπανάκι και ένα like και τα σχόλιά σας από κάτω να μου πείτε ποιες άλλες κουζίνες θέλετε να παντρέψω για να δούμε τι θα βγει. Αυτά από εμάς, φιλάκια πολλά!